Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, γρήγορα να δούμε τον Ανδρέα Μικρούτσικο, ο οποίος εξομολογήθηκε για τα όσα εφελτικά έζησε όταν ήταν στο νοσοκομείο, όσα αντιμετώπισε μετά το θάνατο του αδερφού του. Όπως λέει ο ίδιος, σχεδόν... Σχεδόν πέθανε. Πέθανε και ο ίδιος λίγες ημέρες μετά το θάνατο του αδερφού του, του Θάνο Μικρούτσικου. Πάμε να τον ακούσουμε, γιατί πραγματικά συγκλονίζουν τα όσα λέει ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Υγεία σου, πώς είναι. Έχουμε πει τίποτα. Ναι, δεν έχουμε πει τίποτα. Τίποτα, ναι. Έχω τραβήξει πάρα πολλά. Ναι. Με την υγεία μου δεν με έχει καταβάλει μέσα μου, αλλά έχω δει ότι ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ ανθεκτικός, αλλά και αν είναι απρόσεκτος, κάνει ένα τσάφι ζωή και φεύγει μέσα από τα χέρια του. Την πρόσεχες, γενικά πρόσεχες, μόνο κάπνιζες εσύ. Δεν έπινες. Δεν πρόσεχα, δεν πρόσεχα. Καταρχήν ρούφαγα τη στενοχωριά με το κουτάλι, χωρίς να πέφτω σε κατάθλιψη, επιμένω. Μου έχει κάνει εντύπωση και εμένα, γιατί όλα αυτά σαν σύνολο έπρεπε να είμαι η κλασική. Τίποτα, ούτε χάπια, ούτε τίποτα, ναι. Και κοιμόμουν και αυτά. Αλλά ήμουν απρόσεκτος με τον εαυτό μου. Δηλαδή ένιωθα ότι έχω αυτό, δεν πήγαινα στο γιατρό. Και από τη στιγμή που αρρώστησε ο αδερφός μου, πλέον παράτησα τον εαυτό μου, γιατί καταλάβαινα το επερχόμενο για το Θάνο και λίγωσα πολύ, γιατί εγώ μερικές μέρες μετά από το Θάνο αρρώστησα και σχεδόν πέθανα. Δηλαδή κάτι σαν να το αναζήταγα, ας πούμε. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή έλεγα τέλειωσε η οικογένεια Μικρούτσικων, ας πούμε, κάπως έτσι το είχα. Μάλιστα. Να πούμε λίγο το... Είμαι πολύ χαρούμενος όμως που επιβίωσα, να σου το πω αυτό. Δηλαδή είμαι πάρα πολύ τυχερός άνθρωπος, μα πάρα πολύ τυχερός. Όχι ηλικιακά, ηλικιακά αν ήμουν 110 θα το λέγα τώρα αυτό, αλλά εκεί που έφτασα και από εκεί που ήρθα, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με αυτή την ευκαιρία. Το κακό είναι ότι μάλλον μυαλό δεν βάζω. Δεν ξέρω τι εννοείς, αλλά πριν... Δεν βάζω, έχω τα ίδια μυαλά. Θα μπορούσα να έχω μια άλλη νοοτροπία, ίδια ευαίσθητος, ίδια με το ίδιο τρόπο κριτική, ίδια... Συνταγή, ελαφρότητα, βαρύτητα του είναι, γιατί είναι μια συνταγή. Ενώ είμαι χαρούμενος, όλα καταλαγιάζουν και έχουν background και υπόσταση και αντίληψη. Μάλιστα. Παράλληλα, ο Ανδρέας Μικρούτσικος μίλησε και για την οικονομική ζημιά. Τις δύσκολες οικονομικές στιγμές που πέρασε, που όπως λέει ο ίδιος, αυτός που τον... Πρόσεχε που το φρόντιζε, ήταν ο αδερφός του Θάνος. Είχε μείνει με 0 ευρώ. Με 0 ευρώ, όχι ότι πήγε και τα έφαγε. Όχι. Τα επένδυσε, τα επένδυσε και έπαθε καταστροφή. Πες και την καταστροφή. Πάμε φίλοι, να δούμε αν κατονομάζει με το τι ακριβώς συνέβη και ποιοι ευθύνονται για την οικονομική του κατάρρευση. Αν δεν τα πει ο Μικρούτσικος, τα πούμε εμείς. Ο Ανδρέας έχασε όλες τις οικονομίες. Μέχρι τελευταίο σεντ. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται. Γιατί αν ας πούμε πέρα από τα σπίτια που τα παίρνουν και αυτά και τα λοιπά, δεν πας στην τράπεζα να σηκώσεις τα χρήματα που έχεις. Γιατί το έχεις δει, δεν ξέρω τι αυτό και τα λοιπά. Στα σηκώνει η τράπεζα, μην ανησυχείς. Δουλεύουν αυτοί για σένα. Και έτσι μια ωραία πρωία βρέθηκα με 0 ευρώ. Τη στιγμή που βρίσκεσαι με 0 ευρώ. Υπάρχει ο φύλακας Άγγελος. Ναι, θέλω να πω. Υπάρχει φύλακας Άγγελος. Ποιος είναι ο φύλακας Άγγελος? Θάνος. Ο Θάνος. Ήρθε 3-4 μέρες με τη γυναίκα του σπίτι μου, με ένα χαμόγελο διάπλατο, κάτι δώρα μου φέρε και μου λέει: ούτε να σε δω να στενοχωριέσαι. Του λέω: όχι, Θάνο, εντάξει. Ναι. Εγώ είμαι εδώ. Ο Ανδρέας, επαγγελματικά εκείνη τη στιγμή, τηλεοπτικά, σε τι κατάσταση ήμασταν? Θύμισε μου. Ήταν η τελευταία χρονιά που ήμουνα στο Στάρι, είχα πάει για ένα χρόνο. Θεωρείς ότι υπήρξαν περιπτώσεις που έκανες λάθη ακόμα και στη διαχείριση καταστάσεων λόγω της πίεσης που είχες από αυτό που συνέβη? Ναι, ας πούμε, η τελευταία χρονιά μου δεν ήταν άστοχη, μπορούσα να έχω ή και να έχω απομακρυνθεί, να περιμένω, να δω, να κάνω. Γιατί εγώ εκείνη τη στιγμή αντιμετώπιζα το σύνδρομο της θυροκόλλησης. Δηλαδή κάθε μέρα μου θυροκολούσαν πράγματα. Άρα ήμουν αλλού το μυαλό μου. Δηλαδή
το καταλαβαίνεις. Για σκέψου, πας να κάνεις την πρωινή εκπομπή, έτσι, και σε ακούω μέσα στην καλή χαρά. Για σκέψου να ξέρεις ότι υπάρχει ένα τροκτικό που σε κατατρώγει. Σε κατατρώγει, σε κατατρώγει και σου τρώει λίγο το αυτή, λίγο το ένα. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις αυτό το πράγμα. Τρέλα. Ιδιαίτερα αν δεν είσαι στημένη πόζα και το παίζεις σαν ρόλος. Αυτά δεν είναι. Εδώ δεν μπορούμε να παίξουμε ρόλο. Δεν είμαστε ηθοποιοί. Ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση ποτέ να πάρεις χρήματα πίσω? Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρω τίποτα ποτέ πίσω. Η ιστορία ότι τα χρήματα. Επειδή υπάρχει μια παραφιλολογία, και θέλω να την πω ότι ο Ανδρέας πήγε να μπει σε στούντιο παραγωγής. Ναι. Και αυτά τα στούντιο. Ναι, και βοήθησα εγώ. Βοήθησα να πάρθουν κάποια δανειάκια τα οποία δεν εκπληρώθηκαν. Κάποιοι είχαν δώσει εγγυήσεις ότι θα γίνουν δουλειές. Τώρα μην πέσουμε σε λεπτομέρειες και θα πέσουμε σε μεγάλα πρόσωπα. Τέλεια. Που δίνανε τις εγγυήσεις. Δεν το έκαναν και δεν φταίνε αυτά τα πρόσωπα, φταίνε οι παρατρεχάμενοι. Εκτός από το θάρρος. Κάποιοι φοβήθηκαν ότι θα χάσουν κάποιες μίζες και έτσι την πάτησα εγώ. Δεν τα λέει ο Ανδρέας Μικούτσος, όσο θα τα πω εγώ. Λέει για κάποιες εγγυήσεις για δουλειές. Από πολύ γνωστά ονόματα. Κάτσε τώρα. Να πούμε λοιπόν τι ακριβώς είχε γίνει. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος, επισήθιος φίλος και συνεργάτης του Δημήτρη Κοντομινά στην τηλεόραση του Α. Τότε ο Α νίκιαζε δεξιά και αριστερά στούντιο για να βγάζει παραγωγές. Λέει ο Μικρούτσικος τον Κοντομινά, «Πρόεδρε, έχω μια ιδέα. Αν μου πεις ο κέφα, την υλοποιήσω». «Τι, Ανδρέα μου, λέω να φτιάξω ένα υπερσύγχρονο τηλεοπτικό στούντιο ώστε τις παραγωγές του καναλιού, εκεί που έχει ζώσει σε 40 δεξιά και αριστερά, να πάρω κι εγώ μια μερίδα δουλειάς. Να το κάνω? Βεβαίως, θα σε στηρίξω εγώ. Οι παραγωγές του Α θα γίνονται σε σένα». Δημιουργεί ο Ανδρέας Μικρούτσικος ένα υπερσύγχρονο τηλεοπτικό στούντιο με τις τελευταίες γενιάς μηχανήματα. Καινούργια όλα. Ένα υπερσύγχρονο στούντιο. Και περιμένει τις δουλειές και τις παραγωγές που του είχε εγγυηθεί και θα του δώσει ο Δημήτρης Κοντομινάς. Οι παρατρεχάμενοι λοιπόν, όπως αποκαλύπτει εδώ, δημιούργησαν εμπόδια και όπως λέει εδώ, γιατί υπήρχαν μίζες. Μίζες από άλλα στούντιο, έλα εδώ, φέρε τη δουλειά, είναι τόσο, θα πάρεις τόσα. Αυτό καταγγέλει εδώ. Αυτό το οποίο δεν είπε, γιατί δεν ήθελε να δώσει έκταση. Γιατί κάτι το οποίο του κατέστρεψε τη ζωή. Τον πόνεσε. Τον κατέστρεψε, του κατέστρεψε τη ζωή, στην κυριολεξία. Και τα χάσε όλα. Επειδή έκανε μια μεγάλη επένδυση, μια σοβαρή επένδυση, ο σωστός επαγγελματίας του χώρου, τα έδωσε όλα για όλα, για μια επένδυση, η οποία είχε τη δέσμευση από τον Δημήτρη Κοντομινά, ότι θα πάρει όλες τις δουλειές. Θα του δώσει τη δουλειά, θα του δώσει να κάνει εκεί να γυρίζονται οι τηλεοπτικές παραγωγές του σταθμού. Όταν όμως ο Δημήτρης Κοντομινάς έδωσε τη δέσμευση αυτή στον Μικρούτσικο, έφτιαγνε τα στούντιο στην Αθήνα. Τα δικά του. Άλλη περίοδο. Άλλη περίοδο. Λέτε εσείς. Λεμονή, την περίοδο αυτή που λέμε λοιπόν, τα στούντιο που δεν πήρε στο Μικρούτσικο στη δουλειά, τα πέρανε συνεχίζει και τα πέρανε δεξιά και αριστερά οι υπόλοιποι. Οι παραγωγές εξωτερικές, οι λεγόμενες. Γινόντουσαν δεξιά και αριστερά. Εντάξει. Άρα ο Α πλήρωνε πολλά περισσότερα χρήματα, δεξιά και αριστερά από άλλα στούντιο, ενώ ο Μικρούτσικος έκανε όλη αυτή την επένδυση, με πολύ χαμηλότερο κόστος να γυρίζουν οι παραγωγές, γιατί κάποιοι ήταν μιζαδόροι. Ξεκάθαρα. Οι μιζαδόροι αυτοί όμως, Φίλιππε, σου λέω εγώ, ότι είναι ενεργή ακόμα στο τηλεοπτικό σκηνικό. Βέβαια. Ας συγκεντρώνω με το άλλο. Εντάξει. Δεν χάνουν, αυτό θέλω να πω. Εγώ λέω, τον άνθρωπο καταστρέψανε, τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Πήγε να πεθάνει. Αυτό εξετάζουμε. Πήγε να πεθάνει ο άνθρωπος. Πώς καταστράφηκε και πήγε να πεθάνει. Πήγε να πεθάνει που δεν είχε ούτε ένα ευρώ, όπως λέει ο ίδιος. Το στείλαν στον άλλο κόσμο. Όταν είδε να χάνει τα πάντα που μια ζωή δούλευε, μια ζωή ήταν στην πρώτη γραμμή. Το τελειώσαμε σε μια νύχτα. Έτσι, γιατί για κάποιες μίζες. Μένουμε εδώ.